Εκτελεί ο Πετράη απευθείας, κουκίς, κόρνερ, πρώτη καλή φάση του αγώνα. Τελείωσε ο Μιωτάκης, δυνατά η μπάλα, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία, 1-0, 1-0 από κοντά από τον Πάπιτσι. Το φάουλ του Σαμιωτάκη, κεφαλιά του Σαλμάκη, ο Πάπιτσι ανοίγει το σκορ. Στο έκτο λεπτό του αγώνα, για την ομάδα του Πάγου. Να ο ξένος, ο οποίος θα σηκώσει πολύ ωραία κατά τον Τσαλμά. Ο Τσαλμάς θα βγει. Το λάθος από τον Ξανθανάνη, ο Τσαλμάς σουτάρει, out! Μεγάλη φάση! Αν βρήκε χέρι να εξεπαφήσει, η παλιά είναι πολύ ωραία κατά τον Τσαλμά. Τσαλμάς θα κάνει και το σουτ. Δοκάρι! Δοκάρι για τον Πάγο. Ξένος και πάλι. Ωραία ενέργεια του ξένου. Θα γυρίσει και κόρνερ από τον Κουσαθανά. Τελείται το κόρνερ. Θα γυρίσει ο Τσαλμάς. Μεγάλη ευκαιρία. 2-0! 2-0! Από τον Βαρθαλίτη νομίζω. 2-0 για τον Πάγο. Ναι, είναι ο Βαρθαλίτης ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουσαθανά. Τεράστιο προπάθησμα για τον Πάγο. Το 45 κάνει το 2-0. Και ένα πολύ μεγάλο βήμα βέβαια για να πάρει την νίκη. Ο Κέκελης γεμίζει μέσα στην περιοχή του Πάγου, του Ρε. Θα γίνει και το shoot, η μπάλα είναι out από τον Ασημωμίδη. Ωραία η παλιά τώρα είναι για τον Κουκά. Θα κάνει ένα shoot ο Κουκάς, η μπάλα out. Ο ένας που έχει την μπάλα την χάνει τελικά. Και να η αντεπίθεση τώρα για τον Πάπιτσι. Ο Πάπιτσι θα πει στην περιοχή. Θα κάνει για το σούτο Πάπιτσι. Κόντρα! Κόρνερ. Βαρθαλίτης περνάει. Εδώ είναι πέναλτι νομίζω. Εδώ είναι πέναλτι. Καθώς ο Βαρθαλίτης δέχτηκε ο Τσάλμας κίτρινη κάρτα. Έχει βρει στο κεφάλι του Βαρθαλίτη. Αν ήταν μέσα στην περιοχή νομίζω ότι είναι πέναλτι. Λείτε το φάουλ μέσα στην περιοχή, Τσαλμάς. Έχει κίτρινη βέβαια, εδώ τώρα βλέπετε τι γίνεται. Καθώς ο Τσαλμάς έχει κίτρινη, διαμαρτύρονται οι παίχτες της ανομερά, γιατί με δεύτερη κίτρινη θα ήταν κόκκινη. Μουλίδης θα γυρίσει, πολύ ωραία για τον Τσαλμά, γυρίζει ο Τσαλμάς. Μεγάλη ευκαιρία, Γελίδης θα βγάλει πάνω από την γραμμή εκεί. Ο Λάμα, καθώς ο ΑΟΣ ευνοείται στις βαθμίες για να δούμε τον Τουρέ, θα γυρίσει ο Τουρέ, θα βγάλει ο Κουκκής και θα διώξει μακριά ο Ρούσος. Κουκκής και τέλος του αγώνα, ο Πάγος παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη, κερδίζει με 2-0 την ανομερά και θα τα παίξει όλα για όλα στο τελευταίο αγωνιστική απέναντι στον Άγιαξ.